δούμε εδώ σε αργή κίνηση, το φαίνεται καθαρά. Παίζει την μπάλα και μετά πατάει το πόδι κάτω. Και κάνει μια πιρουέτα και πέφτει πάνω στον. Εδώ καταρχάς ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν κάνει ούτε φάουλ. Έτσι. Γιατί βλέπουμε ότι πατάει το πόδι στο έδαφος, στη γραμμή επάνω και ο παίκτης του Ολυμπιακού πηγαίνει και πέφτει επάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Βαλμπενάχε πέναλτι στο δοκάρι με τον Όφη. Έκανε τελικά ο Χασάν στο 83-3 λεπτά μετά το χαμένο πέναλτι του Γάλλου το 2-1. Ο Βαλμπενά το χάνει και τώρα η επέμβαση του Διούδη. Εντυπωσιακός Διούδης στην εκτέλεση του Βαλμπενά. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου με δεύτερο συνεχόμενο χαμένο πέναλτι του Γάλλου. Τώρα αλλάζει γωνία, ο Διούδης πέφτει σωστά, αλλάζει γωνία σε σχέση με την προηγούμενη εκτέλεση, ενώ ο Διούδης πέφτει στη δεξιά γωνία.